Θέκλα Πετρίδου, γιατί θα συνδεθούμε με την Κύπρο και την αγαπημένη μας Θέκλα Πετρίδου, που όποτε Θέκλα, τι ωραίο ροζ. Χαίρετε. Γεια σου Θέκλα μου, τι χαρά έχω που μιλάω. Σας παρακολουθώ, καλά είμαι. Τι χαριτωμένη κυρία η κόρη της Καλή Γλυκιά, ναι. Θυμάμαι που δεν θυμάμαι το είναι εξαιρετική, πνευματικός άνθρωπος φαίνεται. Και μια και λέγαμε πριν με αφορμή τη συζήτηση και τη συνέντευξη, η εξουσία και η κακοποίηση συνδέονται. Αρχή άνδρα δείκνηση, έλεγαν οι αρχαίοι μου πρόγονοι, ότι όταν πει στην εξουσία, όταν εκλεγείς με βάση τη δεδομένη εξουσία, τότε φαίνεται τι ποιόν έχεις. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος κακός λόγω της εξουσίας, απλώς η εξουσία του δίνει περισσότερα εργαλεία για να κακοποιήσει τους άλλους ανθρώπους γύρω του. Και αυτό το οποίο είναι εξαιρετικά τραγικό είναι ότι στην εποχή μας όλο και περισσότεροι άνθρωποι ποιότητας, άνθρωποι του πνεύματος, αποφασίζουν να μην μπαίνουν σε διαδικασίες που έχουν να κάνουν με την πολιτική ή με την εξουσία, γιατί ακριβώς ο χώρος είναι πάρα πολύ βρώμικος. Και έτσι όλο και περισσότεροι άνθρωποι με στυλ προσωπικότητας τα οποία δεν είναι ευγενικά, δεν είναι καλόκαρδα, άνθρωποι με ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας ή ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, άνθρωποι με μακιαβελισμό, άνθρωποι με σαδισμό, άνθρωποι με αντικοινωνικότητα ή ψυχοπαθητικότητα, μπορεί να επιδιώξουν πολύ περισσότερο να ανέλθουν στην εξουσία, παρόλο που αυτό δεν σημαίνει ότι όποιος βρίσκεται στην εξουσία είναι ένας τέτοιος άνθρωπος. Απλώς όπως η ηθοποιός προηγουμένως είπε ότι εφόσον είχα μια τραυματική εμπειρία και ένιωθα ότι δεν έκανε καλό στο πνεύμα μου, αποσύρθηκα, με τον ίδιο τρόπο και άλλοι άνθρωποι με ποιότητα αποσύρονται και έτσι δυστυχώς μένει ελεύθερος. Μένουν οι καιροσκόποι. Περισσότεροι... Ναι. Αυτές τις μέρες ήθελα να μιλήσουμε γιατί μου έχει κάνει εντύπωση από τη στιγμή που έγινε η καταγγελία από τη συγκεκριμένη κυρία απέναντι στον Αλέξη Γεωργούλη. Ακούστηκαν πολύ πικρόχολα σχόλια από γυναίκες και ήθελα να το συζητήσουμε μαζί αυτό. Έχει πολλές προεκτάσεις. Πρώτον, γιατί οι γυναίκες δεν στηρίζουν τις γυναίκες. Μιλάμε για τον εσωτερικευμένο μισογυνισμό. Ναι. Που είναι μία στάση ζωής την οποία μία γυναίκα θεωρεί ότι οι άλλες γυναίκες δεν είναι αδερφές της, αλλά είναι αντίπαλοι της. Υπάρχει και μία φράση στην αγγλική γλώσσα που διαχωρίζει τις γυναίκες απέναντι σε αυτές που στηρίζει μία την άλλη και σε αυτές που πουλάει μία την άλλη για να κερδίσουν την προσοχή ενός άντρα. Θεωρώ ότι είναι ατυχέστατα τα σχόλια. Δυστυχώς διάβασα και εγώ κάποια στα κοινωνικά δίκτυα και ενοχλήθηκα πάρα πολύ. Καταρχάς θέλω να πω ότι για να φτάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σημείο να ζητήσει την άρση της ασυλίας ενός βουλευτού σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει. Δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Υπάρχει πάντα το τεκμήριο αθωότητας προτού καταδικαστεί κάποιος, αλλά σίγουρα κάτι συμβαίνει. Δεύτερον, είναι εξαιρετικά εσχρό το γεγονός ότι διέρευσε το όνομα της γυναίκας που κατήγγειλε. Εξαιρετικά εσχρό. Και για την ίδια, αλλά και για όλα τα θύματα βίας, άνδρες και γυναίκες. Αυτό είναι το επόμενο βία... που θέλω να συζητήσουμε. Ναι. Γιατί η έμφυλη βία μπορεί να συμβεί και στους άνδρες. Παρατήρησα προχθές ότι είχε συμβεί ένα περιστατικό μιας γυναίκας η οποία περιέλυσε τον πρώην σύζυγό της με βενζίνη και το έβαλε φωτιά. Ναι, δηλαδή, γιατί τον έμφυλη βία δεν σημαίνει μόνο βία άνδρα εναντίον γυναίκας, αλλά και γυναίκας εναντίον άνδρα. Γιατί όμως... υπάρχει. Θέκλα, και ο μισανδρισμός, όχι μόνο ο μισογυνισμός. Ναι, αλλά είναι λιγότερο. Οι γυναίκες μεγαλώνουν πιο πολύ με όραμα ότι θα κατακτήσω αυτόν που θα είναι εκεί ψηλά για να ναι, με κάνει. Ένας άντρας δεν μεγαλώνει να κατακτήσω αυτή για να με κάνει. Αυτός γίνεται για να κατακτηθεί. Τέλος πάντων. Μιλάω για τον μισανδρισμό. Α, ο ναι. Μισανδρισμός είναι μία αντίστοιχος του μισογυνισμού που πολλές γυναίκες μεγαλώνουν μέσα σε ένα κλίμα εχθρικό προς τους άνδρες. Οι μητέρες τους ή οι γυναίκες στο περιβάλλον τους μεταφέρουν το μήνυμα ότι όλοι οι άνδρες είναι παλιόπαιδα, όλοι οι άνδρες είναι γαϊδούρια. Είναι γουρούνια, και Μαρία, ναι. Άντρες πεταμένα λεφτά. Έγραψα, το 2011 έγραψα ένα βιβλίο με τίτλο «Και οι άνδρες έχουν ψυχή, οι δυνάμεις και οι αδυναμίες του ισχυρού εντός αγωγικών φύλου». Και ο λόγος που το έγραψα ήταν όταν άκουσα την 11χρονη κόρη μου να λέει «Όλοι οι άνδρες είναι γάιδαροι». Και λέω, παιδί που μεγαλώνει σε ένα σπίτι στο οποίο προσπαθούμε να δείχνουμε αγάπη και να νιώθουμε αγάπη προς όλους τους ανθρώπους, σημαίνει ότι έχει πάρει μισανδρισμό. Αν όχι από εμένα, έχει πάρει από το περιβάλλον, γι' αυτό έγραψα αυτό το βιβλίο.
Ναι. Και θέλω να κλείσουμε τη συνάντησή μας, συστήνοντάς μας κάποια μυστικά ενδυνάμωσης μιας γυναίκας η οποία έχει δεχτεί κακοποίηση ή βιασμό ή και βιασμό και κακοποίηση και φοβάται να το καταγγείλει γιατί ντρέπεται αν μαθευτεί στο περιβάλλον. Δυστυχώς τέτοια περιστατικά όπως αυτός, τα οποία δίνονται απότερα κίνητρα στο θύμα και στην ουσία επαναθυματοποιούν το θύμα, είναι αποτρεπτικά για τους ανθρώπους οι οποίοι βιώνουν κακοποίηση και μέσα στις σχέσεις τους και έξω από τις σχέσεις τους και στο εργασιακό περιβάλλον και οπουδήποτε να κάνουν καταγγελίες. Θεωρώ ότι ένα θύμα κακοποίησης πρέπει οπωσδήποτε να ζητήσει άμεσα ψυχολογική βοήθεια. Γνωρίζω ότι στην Ελλάδα υπάρχει η γραμμή 15900, που είναι η γραμμή για τη βία στην οικογένεια και την έμφυλη βία. Συστήνω οποιαδήποτε γυναίκα βιώνει οποιασδήποτε μορφής βία να επικοινωνήσει άμεσα με αυτή τη γραμμή, να ζητήσει να της δώσουν υπηρεσίες ούτως ώστε να πάρει ψυχική στήριξη, η οποία είναι απαραίτητη προτού προχωρήσει σε οποιασδήποτε νομικές διαδικασίες. Γιατί δυστυχώς οι νομικές διαδικασίες επαναθυματοποιούν το θύμα. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να καταγγέλλονται τέτοια περιστατικά βίας, οπωσδήποτε πρέπει να καταγγέλλονται, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο για το θύμα. Οπότε πρέπει να έχει υπόψη της ή οποιαδήποτε γυναίκα ή οποιοσδήποτε άνδρας δέχεται βία, ότι πρέπει να έχει οπωσδήποτε ψυχολογική στήριξη. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να γίνει καταγγελία, να προχωρήσουν οι νομικές διαδικασίες, αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε ψυχολογική και ηθική στήριξη. Πες μου το νούμερο 15. 15900. 15900 η γραμμή ψυχολογική στήριξη. Θέλκλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Να έχεις μια καλή Κυριακή και χάρηκα που σε ξανά είδα. Καλή συνέχεια.